Είναι η ώρα ακριβώς τώρα για την εκπομπή «Ζω καλύτερα» με την Ελένη Ποιμενίδου. Καλησπέρα σας στο μεσημέρι της 5ης, 12 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία έχει ήδη χτυπήσει και σήμερα θα μιλήσουμε για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας που τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα μάτια των παιδιών μας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Λάμπρο Λαμπρογιάννη, οφθαλμίατρο χειρουργό του Ινστιτούτου Οφθάλμικα, ειδικό στην παιδοοφθαλμολογία. Κύριε Λαμπρογιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση. Ας ξεκινήσουμε μιλώντας για τον προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο στα παιδιά. Πολλοί πιστεύουμε ότι πρέπει να φτάσουμε στον οφθαλμίατρο όταν πια παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Είναι έτσι? Δυστυχώς αυτή είναι μια συνηθισμένη πρακτική, η οποία όμως είναι εσφαλμένη. Και ο λόγος είναι ο εξής. Πολλές οφθαλμολογικές παθήσεις μπορεί να εκδηλωθούν με έναν τρόπο θορυβώδη, ας το πούμε. Με πόνο, με απώλεια όρασης, με ένα μάτι που δεν ανοίγει ή είναι ερεθισμένο. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και παθήσεις οι οποίες εκδηλώνονται κατά τρόπο, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, πολύ πιο ύπουλο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στα παιδάκια, τα οποία πολύ σπάνια θα παραπονεθούν για κάποιο πρόβλημα με τα ματάκια τους, πριν αυτό γίνει πλέον πάρα πολύ σοβαρό και είτε δυσκολεύει την όρασή τους είτε την ποιότητα ζωής τους. Γι' αυτό ο προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγχος μπορεί να προλάβει τέτοιες καταστάσεις και να δώσει λύσεις νωρίτερα και επομένως αποτελεσματικότερα. Και μάλιστα ζούμε σε μια εποχή που οι οπτικές προκλήσεις για τα παιδιά είναι πολλές. Οθόνες, εμένα είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό μου. Δεν είστε οι μόνοι. Είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σχεδόν όλων των γονιών που περνάνε την πόρτα του ιατρείου μας. Βέβαια, πολλές φορές και οι μικροί μας ασθενείς περνάνε την πόρτα του ιατρείου μην έχοντας αφήσει το κινητό από το χέρι. Οπότε τα πράγματα γίνονται, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα πιο δύσκολα. Οι οθόνες κυριαρχούν στη ζωή μας, στο σχολείο, στη διασκέδαση, στην ψυχαγωγία, στην καθημερινότητα και προφανώς ενοχοποιούνται για μία σειρά από δυσάρεστες καταστάσεις στα μάτια μας. Όπως κύριε Λαμπρογιάννη, και ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτή η συχνή χρήση κινητών πλέον έχει οδηγήσει και σε συγκεκριμένες παθήσεις στα μικρά παιδιά. Βεβαίως. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία, αν μου επιτρέψετε μια λέξη με άσχημους συνειρμούς, με μία πανδημία της μοιοπίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέχρι το τέλος του αιώνα η πλειοψηφία των κατοίκων του πλανήτη μας μπορεί να είναι μοιοπές. Μιλάμε δηλαδή για δισεκατομμύρια ανθρώπους και οι ρυθμοί καλπάζουν. Αυτό σε τι μπορεί να αποδοθεί? Ο κύριος λόγος, πέρα από την όποια γενετική προδιάθεση μπορεί να υπάρχει σε κάθε οικογένεια, είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής. Ο περισσότερος χρόνος που περνάμε μέσα στο σπίτι, σε ένα μικρό χώρο, καθώς επίσης και η διαρκής, σχεδόν ασταμάτητη έκθεσή μας σε οθόνες, η προσήλωση δηλαδή στην κοντινή όραση. Η μοιοπία λοιπόν και η υψηλή μοιοπία έχουν ως ένα από τα ενδυνάμει αίτια τους και την αυξημένη χρήση των οθονών. Γι' αυτό και η Παγκόσμια Παιδοφθαλμολογική Εταιρεία συστήνει πολύ μεγάλο περιορισμό στη χρήση τους σε ό,τι αφορά το χρόνο. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα κυριότερα συμπτώματα που θα έκαναν τους γονείς να υποψιαστούν ότι το παιδί τους μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα όρασης. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Σε αυτό το σημείο να πούμε βέβαια ότι οι μικρούλιδες ασθενείς μας πολλές φορές δεν παρακολουθούνται ακόμα και αν ήδη έχουν μία πάθηση η οποία να τους επηρεάζει. Είναι αξιοθαύμαστη η αντοχή τους. Παρ' όλα αυτά, εμείς πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και ο ουδός μας στον εντοπισμό ενός τέτοιου συμπτώματος πρέπει να είναι πολύ χαμηλός. Αυτό σημαίνει ότι αν δούμε το παιδί μας να φέρνει ένα αντικείμενο πολύ κοντά στα μάτια του για να το δει, να πλησιάζει πολύ την τηλεόραση, να κλείνει το ένα μάτι για να δει, να υιοθετεί μια περίεργη γωνία ή μια στροφή της κεφαλής του για να μπορεί να δει ευκρινώς, να δυσκολεύεται πάρα πολύ στον ήλιο και να κλείνει και εκεί το ένα μάτι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαραίτητα σημαίνει κάποιο οφθαλμολογικό πρόβλημα, γιατί μπορεί κάποιες φορές μπορεί να είναι συνήθεια ή κάτι πάρα πολύ απλό, ας πούμε, ένας ερεθισμός ή οτιδήποτε άλλο. Είναι όμως μια καλή αφορμή για να έρθουμε πέραν του προληπτικού
οπτικού οφθαλμολογικού ελέγχου και όταν δούμε ένα τέτοιο σύμπτωμα ή ένα σημείο. Ποιες είναι οι κυριότερες οφθαλμικές παθήσεις που είναι σε θέση να επηρεάσουν και τις επιδόσεις των μαθητών στο σχολείο? Τα διαφλαστικά σφάλματα, δηλαδή η μοιοπία, η υπερμετροπία και ο αστιγματισμός, που δεν επιτρέπουν στο παιδί να δει καθαρά, να εστιάσει δηλαδή, στη κοντινή ή και στη μακρινή απόσταση ανάλογα με τη φύση του σφάλματος, είναι σίγουρα στην κορυφή των διαγνώσεων μας ό,τι αφορά τη συχνότητα. Ταυτόχρονα βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την αμβλιοπία, το τεμπέλικο μάτι δηλαδή. Ένα μάτι το οποίο παρόλο που είναι υγιές, για μία σειρά από λόγους δεν έχει εκπαιδευτεί ώστε τα μηνύματα τα οποία στέλνει στον εγκέφαλό μας να γίνονται εύληπτα και κατανοητά, και έτσι τεμπελιάζει. Ακόμη, ο στραβισμός μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ορισμένων πτυχών της οπτικής μας λειτουργίας, και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Φυσικά υπάρχουν και άλλες παθήσεις, αλλά αυτές είναι οι πιο συχνές. Νωρίτερα μας είπατε ότι οι μικροί ασθενείς έχουν πάρα πολύ μεγάλη αντοχή και πολλές φορές μπορεί να μην μιλούν για κάποιο πρόβλημα που αντιλαμβάνονται ότι έχουν. Μπορεί και να φοβούνται τον γιατρό. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να μας περιγράψετε τι ακριβώς περιλαμβάνει μια οφθαλμολογική εξέταση για ένα παιδί και πόσο εύκολη είναι. Σίγουρα υπάρχει ο φόβος. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Κατά τα ψέματα, κάθε φορά που περνάμε από την πόρτα ενός ιατρίου, όλοι μας νιώθουμε μια μικρή ή μεγαλύτερη ανασφάλεια. Ποια θα είναι η διάγνωση? Θα πονέσω? Τι θα μου συμβεί αυτό? Μήπως έχω κάτι κακό? Μήπως αυτό μου δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον? Αυτά τα ερωτήματα, πιθανόν με διάφορους τρόπους και παραλλαγές, να περνάνε και μέσα από το μυαλουδάκι των μικρών ασθενών μας. Και αυτό μπορεί να τους οδηγεί ενδεχομένως στο να είναι διστακτικοί. Εμείς πρέπει να τους αφαιρίνουμε και να τους εξηγούμε ότι η επίσκεψη στο γιατρό μπορεί να αποβεί μόνο προς όφελός τους. Πρακτικά τι περιλαμβάνει, πώς γίνεται? Ξεκινάμε στην αρχή με την εξοικείωσή μας με το μικρό ασθενή. Μαθαίνουμε τα πολύ βασικά. Τι τάξη πάει, ποιος είναι ο αγαπημένος του δεινόσαυρος, ποιος είναι ο αγαπημένος του υπερήρωας. Και αφού μάθουμε αυτά τα βασικά πράγματα και υπάρχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για αυτόν και από την παρατήρησή μας, αλλά και από το χρήσιμο ιστορικό το οποίο μας παρέχει η οικογένεια, μετράμε την οπτική του οξύτητα, την ικανότητά του να διακρίνει δηλαδή αντικείμενα σε μια συγκεκριμένη απόσταση, είτε με τους αριθμούς, εάν είμαστε στη σχολική ηλικία και το παιδί είναι εξοικειωμένο, με ζωγραφιές αν είναι μικρότερος, ή με κατάλληλες μεθόδους, αυτό που ονομάζουμε εμείς εστίαση κατά προτίμηση, σε ακόμα πιο μικρούλιδες ασθενείς. Στη συνέχεια μελετάμε την οφθαλμική κινητικότητα, την οφθηγάμιση των ματιών, δηλαδή αν παρατηρείται κάποιος λανθάνων ή εμφανής στραβισμός. Κάνουμε βιομικροσκόπηση, δηλαδή εξετάζουμε με σχισμοειδή λιχνία το μπροστά και το πίσω μέρος του ματιού. Εξετάζουμε την αντίληψη χρωμάτων και την τρισδιάστατη όραση. Εάν παρέσταται ανάγκη, μπορούμε να βάζουμε σταγόνες και να βλέπουμε, για να δούμε καλύτερα το πίσω μέρος του ματιού του παιδιού. Καθώς επίσης και να κάνουμε την απαραίτητη διαφλαστική μελέτη. Να μελετάμε δηλαδή με ακρίβεια αν το παιδί χρειάζεται γυαλιά ή όχι. Φυσικά αυτός είναι ο κύριος πυρήνας των εξετάσεων. Ανάλογα με τα ευρήματά μας, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και κάποια άλλα πράγματα, πάντα σε συνεννόηση και με τη συνένεση των γονέων. Αυτό είναι αυτονόητο. Άρα δεν πονάει ούτε είναι και κάτι ιδιαίτερα χρονοβόρο? Όχι, όχι. Η διαδικασία, εάν γίνεται σωστά από ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι στη δουλειά με τα παιδιά, μπορεί να μιμηθεί ένα παιχνίδι. Μπορεί να μιμηθεί το παιχνίδι με τους πειρατές, τη μαγική εικόνα, ενώστε τις όμοιες εικόνες, με λίγη εφευρετικότητα και λίγο τραγούδι, αν κάποιος είναι αρκετά άτυχος ώστε να είναι ασθενής μου και να υφίσταται το τραγούδι μου. Πιστεύω ότι η διαδικασία μπορεί να γίνει πάρα πολύ ευχάριστη. Και πολύ ενδιαφέρουσα. Κύριε Λαμπρογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Καλή